τρία λεπτά στο μάτς. Η εκτέλεση χαμηλά. Ο Πίτας δεν μπορεί εκεί να κοντρολάρει. Έρχεται να βοηθήσει η σέντρα που γίνεται στην περιοχή. Κεφαλιά έξω. Μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Το Ρανάν. Βγάζουν πολλούς παίχτες μπροστά οι γηπεδούχοι σε αυτή την προσπάθειά τους. Το σουτ που γίνεται είναι εντυπωσιακή επέμβαση. Πολύ καλή στιγμή για την Ζήλινα. Είχε όμως ο Απόλλωνας τα λάθη του, τα οποία πλήρωσε. Σε επίθεση ο Απόλλωνας τώρα, ο Φιλιώτης ευκαιρία εδώ, πλασέ, γκολ! Ο γκολ κάνει το 1-0 για τον Απόλλωνα. Η μπάλα να πάμε στα δίχτυα, το βολέ. Στο πρώτο παιχνίδι σαν βασικός, σκοράρει στο 13 του αγώνα. Ένα πολύ σημαντικό γκολ, πολύ νωρίς, που μπορεί να αλλάξει την ροή του αγώνα πάρα πολύ. Ο Νταποστρώνει στον Φιλιώτη, η ασίστ, το ασύλληπτο σουτ μέσα από την περιοχή. Αφύλακτη διάβαση εκεί, ο χώρος στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Ζήλινα και ο κολ θα βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. 1-0 λοιπόν για τον Απόλλωνα. Δεν μπόρεσε ο Στράντι, εδώ πάνε μπροστά τώρα επικίνδυνα οι Σλοβάκοι. Το σούτο γύρισμα, η μπάλα πάει έξω, δεν την άγγιξε ο Γιωβάνοβιτς. Η καλή ευκαιρία χαμένη με τον Ταοφίκ Τσιπρίλ. Τσιπρίλ πιέστηκε, γκόνο, εκεί προσπάθεια, ο Ταοφίκ θα χάσει ευκαιρία. 13ο λεπτό με τον γκολ του Ισραήλ Κολ. Γκόνο, εδώ το σούτ, απόκουση μεγάλη τον goalkeeper, σούτ από τον Ντούρις. Κερδίζει, θέλει βοήθειες, ψάχνει τον Πίτα, ο Πίτας θέλει να σουτάρει, το κάνει πάνω στον goalkeeper. Καλή ευκαιρία, η πρώτη μετά τον γκολ. Παίζουν γρήγορα οι Σλοβακοί, έχουν ταχύτητα. Πρέπει να βγει καλή άμυνα από τον Απόλλωνα. Ο Ντούρις θα σουτάρει, γκολ. Δυστυχώς έχουμε την ισοφάριση. Στο 27, ένα διαγώνιο σουτ. Βρίσκει ο τελικά τον Μπερνάτ που σκοράρει. Κάνει το 1-1 στο 7ο λεπτό. Με τον Ανάγκ να δίνει στον Μπερνάτ και με καλοζυγισμένο σουτ. Φινιστήλι άλατος, άγαλμα τον Γιωβάνοβιτς. Και το 1-1 με τον Μπερνάτ. Με φαρταριστό σου στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Κολ για τον Σαζαμάρκοβιτς. Κάθετη καλή για τον Πίτα. Ευκαιρία μεγάλη για το 1-2. Ο Πίτας πλασάρει πάνω στον goalkeeper. Τεράστια ευκαιρία. Άσχημο το πλασέ του Γιάννη Πίτα. Τελευταίο δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. 1-1. Η σέντρα για τον προθυμένο Μίναρικ. Επανέφερε το πλασέ, απόκρουση από τον τερματοφύλακα. Ευκαιρία εδώ, χαμένη με τον Κίβιορ. Κατ' επίθεση ο Απόλλωνας με τον Ταμπό για τον Κολ. Καλή πάσα για τον Γάλλο. Θέλει να μπει στην περιοχή. Τελικά έρχεται ο Πίτας, καλό το σουτ. Μαζεύει δεύτερη προσπάθεια ο Σάμουελ Πέτρας. Προσπαθεί ο Απόλλωνας να βγει μπροστά τον Μεχάμπο τον Κυριάκου. Του δίνει στήριγμα ο Ταμπό. Η κόντρα ευνοεί τον Γάλλο. Βυζδί μπαίνει στην περιοχή. Ο Ταμπό κρατάει. Η πάσα πίσω, το σουτ, γκολ! Φοβερό από τον Λιβανέζο, τον Μπασέλ Στράντι. Ο Απόλλωνας χτυπά σε πολύ σημαντικό χρονικό σημείο του αγώνα. Ο Απόλλωνας ξαναμπαίνει προβάδισμα. Εδώ το τελείωμα ιδανικό, καταπληκτικό. Ψύχρεμα ο Νταμπό, περνά στην περιοχή, στρώνει εκεί ψύχρεμα και αμαρκάριστος ο Μπασέλ Στράντι. Βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Να ανεβαίνει ο Φιλιώτης. Η σέντα είναι καλή, περνάει η μπάλα, δεν τη βρίσκει ο Ταμπό και ο Πίτας. Το γέμισμα. Κεφάλι από τον Ντούρις, ο καπράλικτο σουτ. Σόζερ γκολκίπερ, δοκάρι από τον αρχηγό τον Μίναρικ. Τυχερός εδώ ο Απόλλωνας, σώζεται η ευκαιρία του αγώνα. Ο καπράλικτο πλασέ. Σώζει ο Γιωβάνοβιτς, στρώνεται η μπάλα στον αρχηγό, εφηδιάζεται τον Μίναρικ στο 71ο λεπτό. Η ευκαιρία του αγώνα έφερε το μάτς στα ίσια. Εδώ είναι ευκαιρία να πω ένα ο Πίτας να μπει στην περιοχή. Κοντράρει μπάλα, Ταμπό, πέφτει κάτω, είναι φάουλ. Ευκαιρία, το πλασέ, η μπάλα έξω. Τι χάνει ο Φιλιώτης. Πολύ καλή ευκαιρία στο 77ο λεπτό. Κάμπος Κυριάκου έχασε. Πατάσε από τον Τένιτς, γύρισε ο Μπεσταξιάν, ευκαιρία μεγάλη και το 2-2 από τον Τσιπρίλ στο 79 από ένα λάθος. Εδώ θα έλεγα το όνειρο του Απόλλωνα σβήνει.
για πρόκριση. Στο 71ο λεπτό τα λάθη πληρώνονται. Ο Μπισαξιάν βρήκε αμαρκάει στον Γερό Τσιπρίλ με εύστοχο πλασέ. Θα νικήσει τον Γιωβάνοβιτς και θα γράψει το 2-2. Η σοφάριση πέρασε από τον Ντένιτς, έβγαλε τέτρα ασίστ. Μόνος αμαρκάριστος ο Τσιπρίλ, ο Ταοφίκ Τσιπρίλ, θα νικήσει τον Γιωβάνοβιτς και θα γράψει το Ζήλινα Απόλλωνας 2-2. Κόνο Πισαξιάν ξέφυγε από τον Ήλιεφ. Τσιπρίλ πλασάρι δοκάρι δεύτερο για τους Σλοβάκους. Νέα μεγάλη ευκαιρία στο 26ο λεπτό. Τέλος του αγώνα. Εδώ γράφεται ο επίλογος του δεύτερου επαναληπτικού